Καλώς ήρθατε. Εξάλλου, η Παρασκευή είναι η μέρα της σχέσης. Έτσι. Και το ζευγάρι, θέλει δεν θέλει, θα έρθει πιο κοντά. Αλλά αυτά που θα πούμε θα έχουν και νόημα. Έτσι. Μετά, όντως, αυτή την απώλεια που κι εγώ έτσι λίγο τον είχα γνωρίσει, ήταν εξαιρετικός. Πέραν ότι είχε τέχνη, ζούσε με στην τέχνη, ο αυθορμητισμός του και η έντασή του ήταν φοβερή. Και είναι απώλειες για όλους μας αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει για τη γυναίκα. Το πώς η γυναίκα αισθάνεται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, με τι συνδέεται η γυναικεία ικανοποίηση, όταν υπάρχουν προβλήματα σε αυτήν και πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Θέλω να μιλήσουμε για τον άντρα. Να σας πω ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα μετά τη συζήτηση που κάναμε από μια γυναίκα 36 ετών, η οποία είπε: δεν διευκρινίσατε αρκετά το τι σημαίνει οργασμός για τη γυναίκα και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ κλιτοριδικού και κολπικού οργασμού. Ναι. Θέλω να το πω λοιπόν σήμερα και για τις υπόλοιπες κυρίες που παρακολουθούν και τις νεαρές γυναίκες, ότι ο οργασμός για εμάς τους ειδικούς είναι ένας. Είτε είναι κλιτοριδικός είτε είναι κολπικός, η γυναίκα έχει οργασμό. Ο άνδρας χαλάει λίγο εδώ τη συνταγή, διότι απαιτεί τον κολπικό οργασμό ως προϋπόθεση της δικής του κορύφωσης. Ναι. Και έτσι λοιπόν για μια γυναίκα που κλιτοριδικά κορυφώνει και μπορεί και κολπικά να κορυφώνει, παγιδεύεται πολλές φορές στο άγχος του οργασμού της και ζει μέσα στην έντασή της το λάθος της. Ας αφαιθεί λοιπόν και να απολαύσει τη διαδρομή του σεξ. Ο οργασμός θα έρθει ή δεν θα έρθει είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά η κορύφωση είναι ενιαία. Άρα και για τις γυναίκες που 6 στις 10 βιώνουν κλιτοριδικά τον οργασμό τους, δεν έχουν τίποτε να πούν περισσότερο στο άγχος και στη φοβία απέναντι στο κυνήγι του οργασμού. Μάλιστα. Πάμε τώρα σήμερα να μιλήσουμε για τον άντρα. Γιατί πολλές φορές όταν ο άντρας αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα στη σεξουαλική επαφή, νιώθει και η γυναίκα ανασφάλεια, δεν με θέλει, τι του συμβαίνει. Μπορεί αυτή τη ανασφάλεια να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση. Μπορεί να τον κάνει να αισθανθεί ακόμη πιο άσχημα και το πρόβλημα της επαφής να ενταθεί. Για ποιους λόγους συνήθως ένας άνδρας μπορεί να έχει προβλήματα στη σεξουαλική επαφή, κοιτάξτε, να μην μπορεί. Αν το ονοματίσουμε, αν μιλάτε για το πρόβλημα της στήσης, γιατί ο άνδρας έχει τρία βασικά προβλήματα. Ναι. Είναι η διαταραχή της στήσης, η πρόωρη και η ανεσταλμένη εξπερμάτιση. Ο άνδρας κυνηγάει τον οργασμό του μέσα από το μηχανισμό της κορύφωσης, που η εξπερμάτιση σφραγίζει το δικό του βιολογικό τέλος. Η στήση όμως είναι ο βασικός μηχανισμός σεξουαλικής λειτουργίας και για τα δύο φύλλα. Δηλαδή και η γυναίκα διεκδικεί τη στήση και ο άνδρας ζει με τη στήση. Ξέρετε, όταν ο άνδρας αρχίζει να αισθάνεται. Λίγο πιο δυνατά τη μουσική, γιατί αποσυντονίζομαι, δεν μπορώ να ακούσω. Ναι. Όταν ο άνδρας αισθανθεί ότι η στήση του δεν λειτουργεί σωστά, και όταν λέμε στήση, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια σκληρότητα του πέους που απαιτεί διάρκεια και χρόνο ικανή ώστε αυτή η στήση να μπορέσει να λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια τη σεξουαλική επαφή. Δηλαδή, ένα άνδρα μπορεί να έχει πρόβλημα στήσης μετά τη διείσδυση, που το άγχος, η αυτοπαρατήρηση και ο φόβος του μεγαλώνουν το πρόβλημά του που γίνεται πια μόνιμη ιδέα στο μυαλό του, φαύλος κύκλος της ζωής του. Η γυναίκα, αντιστοίχως, και μιλάω για τους ψυχολογικούς παράγοντες, και αναφέρομαι πιο πολύ στους νέους άνδρες, η γυναίκα παγιδεύεται και εκείνη αντίστοιχα στο φόβο ότι πια δεν είμαι τόσο επιθυμητή. Τι του συμβαίνει, τι τον απασχολεί. Και γενικά αυτός ο φόβος περνάει και στους δύο ένα μήνυμα αρνητικής διάθεσης. Δηλαδή λέει ο άνδρας δευτερογενός: δεν έχω σεξουαλική επιθυμία. Σκεπτόμενος την πιθανότητα ότι η στήση μπορεί να χαλάσει και τη σχέση. Γιατί η γυναίκα μπορεί να θυμώσει, να αντιδράσει, να σχολιάσει. Και εκείνος τι κάνει, κτίζει το αίσθημα του ανίκανου μέσα στο μυαλό του. Είμαι ανίκανος, είμαι ανίκανος. Αν υπάρχει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν και κάποιες ασθένειες, νομίζω. Βιολογικές παθήσεις. Βιολογικές παθήσεις. Ναι. Το λειτουργικό, αυτό που λέμε τώρα. Λειτουργικό σημαίνει ότι το κομμάτι του φόβου και το άγχος δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα. Υπάρχει σαν έναν άνδρα περίπτωση που πέφτει στην παγίδα του εαυτού του. Όταν ένας άνδρας δεν επιθυμεί ιδιαίτερα τη γυναίκα του ή τη γυναίκα με την οποία είναι μαζί, ναι, να έχει τέτοιο θέμα. Μπορεί να έχει, ναι, βεβαίως. Όταν δεν είναι επιθυμητή η γυναίκα και ο ίδιος πρέπει να υποκριθεί, γιατί ξέρετε, η διαφορά άνδρας και γυναίκα είναι ότι ο άνδρας δεν μπορεί να υποκριθεί. Πρέπει να δείξει τη στήση. Η ταυτότητα λοιπόν του πέους ως σκληρότητα αποτελεί το βασικό μέρος της δικής του ζωής. Αν λοιπόν η γυναίκα δεν του είναι επιθυμητή, έχουν κακή σχέση. Κοιτάξτε, το σεξουαλικό πρόβλημα πολλές φορές απεικονίζει και φωτογραφίζει το πρόβλημα της σχέσης μας. Δηλαδή είναι ένα δημιουργικό, όπως έλεγε ο Βέμπερ, πρόβλημα που οι δύο άνθρωποι αναπαραγάγουν συνεχώς, βλέποντας την κακή τους εικόνα.
Άρα το κρεβάτι γίνεται τυραννικό, εφιαλτικό για δύο ανθρώπους, που εκεί είναι σαν να δίνουν εξετάσεις, γιατί ο άνδρας αισθάνεται έτσι. Δηλαδή ένας άνδρας με πρόβλημα στήσης, πολλές φορές τι νιώθει, ότι δίνει εξετάσεις εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να έχω στήσει, πρέπει να τα καταφέρω, για να μην θυμώσει η γυναίκα μου, για να μην σχολιάσει, αλλά αυτό έχει επέκταση και στη δική της στάση. Πώς η ίδια το χειρίζεται, με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται, πώς βιώνει το χάσιμο της στήσης του άνδρα. Και όσο πιο νέος είναι ο άνδρας, που φυσιολογικά έχει καλές πρωινές στήσεις, νυχτερινές, ενδεχομένως αυνανίζεται με πολύ καλή στήση, μέσα στην ερωτική επαφή το σεξ γίνεται μαρτυρικό, γιατί η στήση δρομολογεί τη φοβία, τη δική του απόρριψη και το κόστος απέναντι στη γυναίκα που το κοιτάει. Η αμηχανία είναι η συνέχεια. Δηλαδή και οι δύο μετά νιώθουν αμήχανα. Εντάξει, αυτός τι κάνει, φουσκώνει, ξεφουσκώνει, υδρώνει, πάει να το δικαιολογήσει και έρχεται ακόμη πιο πολύ έτσι. Η γυναίκα του λέει δεν πειράζει, αρχίζει και τον παρηγορεί. Μπαίνουν λοιπόν σε μια θλίψη και σε μια ένταση που ο καθένας μπορεί να κάνει δικές του σκέψεις. Αυτό είναι το λεγόμενο λειτουργικό. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξεμπλοκάρει ένας ψυχίατρος. Δηλαδή... Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, όταν ο άνδρας ξεκινάει και κυνηγάει τη δική του στήση, η στήση του η ίδια είναι ο πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν βλέπει τη γυναίκα. Όταν ήμουνα στην Αμερική, θυμάμαι, έλεγε ένας καθηγητής μου ότι όταν παίζεις μια γυναίκα και το μυαλό σου δεν είναι εκεί, αν πάρεις τη γυναίκα και βάλεις ένα καρπούζι, θα χαϊδεύει το καρπούζι ο άνδρας και θα δει καμία διαφορά. Απλά τι θέλει να πει, ότι οι αισθήσεις του άνδρα δεν λειτουργούν στο να δημιουργήσουν το κλίμα της ειδονής, της διέγερσης και της στητικής απάντησης. Γιατί η στήση είναι εγκεφαλική υπόθεση κατά βάση. Δηλαδή ο εγκέφαλος του άνδρα πρέπει να εστιάσει στο ερέθισμα, βλέποντας τη γυναίκα γυμνή, με την οποία οφείλει να φαντασιώσει, να αισθανθεί τις αισθήσεις του και να διεγερθεί μέσα από το σώμα της, την εικόνα της. Αν αυτός ξεκινήσει με το φόβο και το άγχος, όχι τι θα γίνει, μήπως δεν έχω στήσει, μήπως μου πέσει, μήπως δεν κρατήσει η στήση μου, και αρχίζει και μιλάει με το πέος του, ουσιαστικά χάνει την επαφή με τη γυναίκα. Άρα εκείνη τη στιγμή αυτοπαγιδεύεται στο κυνήγι μια στήση που τον προσβάλλει, τον κάνει να γίνεται ρεζίλι, να χάνει την αξιοπρέπειά του. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι μεγάλες εταιρείες στην Αμερική έδωσαν ειδικά ερωτηματολόγια που ρωτούσαν, το είχα ζήσει και εγώ προσωπικά ως γιατρός, τη σεξουαλική ζωή του άνδρα. Πώς αισθάνεται αυτός με τη στήση του. Πώς βιώνει το δικό του ερωτικό λόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο ερωτικός λόγος και ρόλος ζει δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. Όταν λοιπόν χάσει τη δική του στήση, πέφτει σε μια παγίδα ότι πια δεν αξίζω, δεν είμαι τόσο άνδρας, και καταλαβαίνει ότι και η γυναίκα αντιστοίχως πότε θα την χάσει. Ότι η γυναίκα θα πάει με κάποιον άλλον. Όπως αυτή μπορεί να σκέφτεται ότι μήπως εμένα δεν με θέλει, θέλει κάποια άλλη. Καταλαβαίνετε ότι και οι δύο λοιπόν δημιουργούν σενάρια τραγικά, που ο φόβος, η άρνηση, η αποφυγή να είναι η απάντηση. Αυτό λοιπόν κρύβει φοβία, ένας άνδρας δειλός. Να σας πω κάτι για να το δείτε και ως χιούμορ. Ο άνδρας πότε έχει φόβο να χάσει μια στήση, τη δική του στήση δηλαδή, στη γυναίκα που θέλει περισσότερο. Γιατί αισθάνεται ότι η γυναίκα που ποθεί περισσότερο τον εξετάζει αυτή η γυναίκα. Και αυτός πρέπει να βγει τέλειος μαζί της. Να ξανακερδίσει το δικό της OK. Δηλαδή να του ξαναπεί σε θέλω πάλι μαζί μου. Αυτό λοιπόν του δημιουργεί μια αγωνία και ένα φόβο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένας ωραίος άνδρας που δέχεται προκλήσεις, προσκλήσεις από διάφορες γυναίκες, η στήση του είναι η φωτογραφία του, η σφραγίδα του. Αν λοιπόν αισθανθεί ότι μήπως δεν έχω καλή στήση, το μέγεθος του πέους που παίζει ρόλο με τη στήση, η σκληρότητα ως δημιουργία εικόνας, φαίνεται κατά δύο φύλλα να αναρωτιόνται αν αυτή η στήση είναι ικανή, σημαντική για να κάνουν έρωτα. Η αλήθεια είναι ότι ο άντρας κρίνεται πολύ περισσότερο. Κρίνεται γιατί φαίνεται. Ναι. Και ξέρετε, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, η γυναίκα μπορεί και να σκεφτεί, αύριο θα αγοράσω ντομάτες να κάνω γεμιστά. Ναι. Ο άντρας δεν μπορεί να σκεφτεί ότι αύριο στο γραφείο μου θα δώσω 10 ευρώ που χρωστάω σε κάποιον. Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί. Ναι, ναι. Και πρέπει να είμαι εκεί, που σημαίνει ότι εγκεφαλικά, λειτουργικά συμμετέχω. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι ένας στους δύο άντρες μπορεί κατά τα 50 χρόνια ερωτικής ζωής του να χάσει μία φορά τη στήση του. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι να μην καρφωθεί σε αυτό. Να μην του γίνει έμονη ιδέα και γίνει παρατηρητής. Δηλαδή χάσει το ρόλο του πρωταγωνιστή και γίνει παρατηρητής του εαυτού του. Έχοντας ως βασική συνέπεια του να αποδείξει τη στήση του και όχι να δείξει τη στήση του. Γιατί πραγματικά η επαφή σημαντική και μοναδική φωτογραφίζει δύο ανθρώπους οι οποίοι τι θέλουν, να χαρούν.
να απολαύσουν. Και η γυναίκα, αν διεκδικεί την διείσδυση, mm-hmm. μια σπουδαία συνάντηση κορμική, εγκεφαλική και ψυχική, είναι η στιγμή της εισχώρησης. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο άγχος του άνδρα καταγράφεται εκείνη τη στιγμή που μπαίνει μέσα στη γυναίκα και λέει «Ουφ, τα κατάφερα, μπόρεσα και μπήκα μέσα». Μετά όμως πρέπει να διατηρηθώ και μέσα σκληρός. Και εκεί αρχίζει η δεύτερη αγωνία του. Μήπως μέσα δεν μπορέσω, μήπως μου πέσει πιο νωρίς. Εκεί λοιπόν έρχονται και άλλα προβλήματα. Η πρόωρη εξπερμάτιση για να αποφύγει το χρόνο που τον απειλεί, τελειώνει πιο γρήγορα και λέει «Εγώ τελείωσα». Τώρα εσύ δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο τραγικές προεκτάσεις δίνει και στους δύο, ως προοπτική. Γιατί αυτό ότι το καθιστά σχέση... κακοεραστεί αυτόματα. Ναι. Γιατί η σχέση έχει σεξουαλικό ενδιαφέρον. Mm. Δηλαδή, ο άντρας πραγματικά την πατάει περισσότερο με τη γυναίκα που θέλει περισσότερο. Mm. Και το λέω αυτό για να το ακούσουν όλες οι γυναίκες, που η πρώτη σκέψη τους είναι «Μήπως δεν με θέλεις άλλο, μήπως πια δεν σου αρέσω». Και αυτό μπορεί να υπάρχει, αλλά κατά βάση ο άντρας παγιδεύεται φοβούμενος το δικό του ρόλο, τη δική του εικόνα και το άγχος να αποδείξει ότι είναι ο τέλειος εραστής, ο καλύτερος σύντροφος. Και φυσικά αυτός που θα ακούσει τη γυναίκα του πει «Κορύφωσα μαζί σου». Γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι μια πορεία που το ένα συνδέεται με το άλλο. Μεγαλώνοντας βεβαίως, ο άντρας χάνει τη στήση του. Μετά τα 50-55, περίπου ένας στους τρεις θα δει τη στήση του να χάνει τη λεγόμενη βασική του σκληρότητα. Και επειδή το πέος δεν είναι σκληρό όπως το ξύλο, έχει διακυμάνσεις, θα αισθανθεί ότι μειώνεται η σκληρότητα και η διάρκεια της στήσης του. Mm. Και θα απαιτήσει από τον εαυτό του παρεμβάσεις φαρμακευτικές, ιατρικές εξετάσεις, αν έχει ζάχαρο, υπέρταση, διαβήτη δηλαδή κοινώς, υπέρταση, υπερχοληστερινεμία, καρδιοπάθεια, περιφερική αγκιοπάθεια, αν είναι βαρύς καπνιστής, πίνει πολύ, παχύσαρκος, αυτό που ονομάζουμε το μεταβολικό σύνδρομο που θα φέρει τον άντρα περίπου στα 3 πρώτα χρόνια, μετά τα 55 που βλέπει το πρώτο σύμπτωμα, να έχει χάσει σχεδόν το 40% της θητικής του σκληρότητας. Δηλαδή 65 χρονών με 70 θα έχει απολέσει πάνω από το 60-70% της στήσης του. Γι' αυτό ίσως δεν είναι καλή και η μεγάλη διαφορά ηλικίας. Υπό την έννοια ότι όταν ο άντρας 55-57 αρχίζει, το ξαναφέρετε το θέμα, αρχίζει να έχει θέματα και η γυναίκα του είναι 40. Ναι. Που ξέρετε, στα 40 η γυναίκα έχει τη μεγάλη σάθμιση. Είναι ένα θέμα αυτό. Έχει χιούμορ από κάτω. Ο άντρας όσο μεγαλώνει περιορίζει τις στάσεις. Δηλαδή πάει στην κλασική στάση, που τη θεωρεί πιο σίγουρη, γιατί κοιτάξτε, γιατί είναι αλήθεια ότι η αιμοδυναμική του πέους, όταν η γυναίκα είναι πάνω από τον άνδρα, αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη τη στιγμή απαιτείται περισσότερη ποσότητα αίματος για να διατηρηθεί η σκληρότητα. Άρα, και κάτι που δεν ήξερα. Ο νέος λοιπόν είναι πιο δυνατός σε αυτές τις στάσεις. Μεγαλώνοντας ο άνδρας λέει «Αγάπη μου, ας κάνουμε την κλασική στάση». Ή το ζευγάρι πια μαθαίνει να κινείται με την κλασική στάση. Αυτό δείχνει ενδεχομένως και το φόβο του ότι σε άλλες στάσεις μπορεί η στήση να μην ανταποκριθεί. Αλλά για να πάμε στη σοβαρή διάσταση. Το πρόβλημα αυτό λύνεται. Δεν είναι σοβαρή διάσταση αυτή, γιατρέ μου. Δεν είναι σοβαρή, γιατί το ζευγάρι, ξέρετε, πρέπει να μάθει δύο μυστικά. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, μας ακούν και νέοι άνθρωποι. Πρώτον, να μην βιάζονται να μπουν στη διείσδυση. Τα πιο πολλά ζευγάρια θεωρούν το σεξ ότι είναι η πράξη. Το σεξ είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, ο άνδρας όσο περισσότερο παίζει, τόσο πιο πολύ και ο ίδιος σκληραίνει, διαγείρεται καλύτερα και η γυναίκα υγραίνεται περισσότερο για να είναι δεκτική στην πιο εύκολη διείσδυση. Δεύτερον, όταν αρχίζει η πράξη, να είναι εκεί, να συμμετέχει βλέποντας εικόνες, μιλώντας. Μια συζήτηση σημαντική που μπορούμε να κάνουμε είναι ο σεξουαλικός ερωτικός λόγος. Που δύο άνθρωποι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής παράστασης, της εμπλοκής όπως λέμε εμείς οι ειδικοί, εκφράζονται με λόγια που σηματοδοτούν την ανάγκη και οι εικόνες να ενισχύσουν. Που δημιουργούν. Και οι εικόνες που δημιουργούν, ώστε με σκοπό να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν φανταστείτε ένα άνθρωπο που κάνει σεξ και ξαφνικά θυμηθεί ότι αύριο χρωστάει 1.000 ευρώ να δώσει στην εφορία, εκεί τότε δεν υπάρχει στήση, υπάρχει η εφορία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη σεξουαλική εικόνα ως συνέπεια της έκφρασης. Και κάτι ακόμη, να μην αυνανίζεται ο ενήλικος άνδρας. Ο αυνανισμός κλέβει την παράσταση του καλού σεξ. Άλλο το παιχνίδι των δύο συντρόφων. Μόνος του όμως, ο αυνανισμός δημιουργεί αρνητικές προοπτικές και κάνει τον άνδρα, όπως και τη γυναίκα αν αυνανίζεται μόνη της, να εθίζονται σε συμπεριφορές που δεν τους φέρνουν κοντά. Δηλαδή σιγά σιγά χάνονται. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ένα μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα κάνουμε σεξ, ποια είναι η συχνότητα των επαφών μας,
Πότε ο άνδρας έχει καλύτερη στήση, το πρωί ή το βράδυ? Θα το δω ερωτήματα που το έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Η γυναίκα αντιστοίχως πότε νιώθει πιο πολύ ερωτική επιθυμία? Αυτά δεν υπάρχουν. Το ζευγάρι οφείλει να έχει το δικό του σκηνικό, να έχει ένα χώρο άνετο, να απολαμβάνει. Ο νεαρός άνδρας που ξεκινάει, προσέξτε, περίπου ένα στα τέσσερα αγόρια θα χάσει τη στήση του στην πρώτη του φορά. Από αυτά, από ένα στα αγχώς. Δύο από το άγχος. Γιατί το αγόρι δίνει εξετάσεις στο άγχος σε ένα κορίτσι μπροστά που θα του πει μπράβο. Αξίζεις, είσαι καλός. Γι' αυτό και ίσως είναι, δεν ξέρω αν είναι καλό το αγόρι να κάνει σχέση με μεγαλύτερη του γυναίκα, η οποία έχει άλλες απαιτήσεις. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν υπάρχει καμία συνταγή ηλικιακής απάντησης προς τη θεραπεία μιας ενδεχόμενης αποτυχημένης στήσης. Το καλύτερο είναι να πάει με ένα κορίτσι καταρχήν που το θέλει. Ας είναι και το κρεβάτι της κοινής γυναίκας, της πόρνης, και αυτό έχει σημασία. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία είναι να μην βιαστεί. Δηλαδή το παιχνίδι να έχει νόημα. Γιατί το αγόρι, επειδή είναι άγκουρο, σπασμωδικό, αγχογόνο, κινήσεις που κάνει είναι αντιδραστικές. Πρέπει να δείξω το πέος μου, να δείξω ότι είναι σκληρό, ότι είναι ικανό, να μπω γρήγορα μέσα. Να. Το κορίτσι, αντιστοίχως, αν είναι παρθένα, έχει και εκείνη το άγχος του φόβου, του πόνου, θα τα καταφέρω, του αρέσω. Δηλαδή μπαίνουν αγχωτικά μηνύματα στα μυαλά των δύο παιδιών, που είναι ακόμη παρθένα στην ερωτική τους ζωή, και ταυτισμένα με την ανάγκη να ικανοποιήσουν το ένα το άλλο, πέφτουν ενδεχομένως σε ένα υπερβολικό άγχος του κόστους στο αποτέλεσμα. Τα καταφέραμε, ήταν καλό το σεξ. Αν το αγόρι λοιπόν χάσει τη στήση, δεν σημαίνει τίποτα. Αρκεί να ξαναπροσπαθήσει με περισσότερη ηρεμία, να συγκεντρώσει το μυαλό του στο παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μυστικό είναι η αυτοσυγκέντρωση της σεξουαλικής εικόνας, να ενισχύσει την ειδονή του και να αναζητήσει τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να απολαύσει το σεξουαλικό παιχνίδι. Όχι την διείσδυση. Δηλαδή το λέω για τα νέα παιδιά, που είναι πιο πολλά που βλέπουν σήμερα, και για τις νεαρές γυναίκες. Τα οποία μεγαλώνουν και με εικόνες και παραστάσεις πια, γιατί αυτά είναι πολύ ελεύθερα τα πράγματα. Βεβαίως. Και στο διαδίκτυο και παντού και τα βλέπουν. Και μιμούνται συμπεριφορές. Και θεωρούν ότι αυτό το οποίο έχουν δει θα πάνε, θα να το κάνουν ή οτιδήποτε. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία κάποιες φορές είναι εύκολα να μιμηθεί κανείς, άλλες φορές. Είναι και ένα ακόμη περίεργα. Μυστικό. Μάλιστα. Αν χαθεί η στήση, να ολοκληρώσουμε. Αν χαθεί η στήση, να κάνουμε διάλειμμα. Να μην μένω εκεί. Δηλαδή, 10 μέρες να μείνω εκεί, στήση δεν θα πετύχω. Μάλιστα. Έχω μπλοκάρει. Χρειάζομαστε ένα διάλειμμα και η επόμενη στιγμή είναι πάλι δική μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Με τον κύριο Ασκητή λέω τα πάντα. Δηλαδή, κουβεντιάζω και για τα παιδιά μου και για μένα και για τη σχέση, για όλα. Δηλαδή, μπορώ να κάθομαι ώρες εδώ και να μιλάμε. Εγώ θα πω μπράβο όταν μπορούμε και μιλάμε. Ξέρετε, το μεγαλύτερο ευτύχημα της ζωής είναι να μιλάς. Όχι να σιωπάς, ούτε να σκέφτεσαι μόνος σου. Να σκέφτεσαι μαζί με τον άλλον. Αυτή είναι η δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. You and